Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο τα νεαρά λαϊκόνικα κακιουριά βιώνουν την αγωνία για το αν τελικά θα καταφέρουν να βρουν μία θέση του παιδιού τους στις δομές προσχολικής αγωγής των Δήμων, καθώς διαχρονικά ο αριθμός τους, το προσωπικό, οι διαθέσιμες θέσεις συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών. Πρόκειται για μια βασανιστική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία που ξεκινάει από τη στιγμή των αιτήσεων μέχρι την οριστικοποίηση του αριθμού των παιδιών που γίνονται τελικά δεκτά. Η έλλειψη επαρκούς δικτύου προσχολικών δομών οξύνεται ακόμα περισσότερο με την υποχρηματοδότηση στους Δήμους, οι οποίοι λογικό είναι αδυνατούν να λειτουργήσουν τις ήδη υπάρχουσες δομές, με την αναγκαία παιδαγωγική επάρκεια και σε συνθήκες ασφάλειας, βρεφών και νηπίων. Με το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά καλύπτουν μόνο ένα μέρος των έτσι κι αλλιώς μεγάλων και διαπιστωμένων ελλείψεων στη φροντίδα και την αγωγή του παιδιού. Αυξομειώνεται ανάλογα με τις συγκυρίες, δίνοντας προσωρινή διέξοδο μόνο σε χρονιάτικη βάση και για ένα πολύ μικρό μέρος των παιδιών από τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να βάζουν το χέρι στη τσέπη με τροφεία ή να οδηγούνται ως πελάτες στις ιδιωτικές προσχολικές δομές. Για το επόμενο έτος δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το ύψος της χρηματοδότησης, τις προσφερόμενες θέσεις και τι θα γίνει με το προσωπικό που είναι για χρόνια στην ομοιρία των συμβάσεων. Προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, αναγκαίο για να λειτουργήσει το σύνολο αυτών των δομών, όπως επίσης και οι δομές των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που επίσης παραμένουν από ισχνές έως ανύπαρκτες. Τώρα, εκτός από όλα τα παραπάνω, προστίθονται και οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται εν μέσω πανδημίας, χωρίς την παραμικρή φροντίδα από την πλευρά της κυβέρνησης για να ανοίξουν με όρους ασφάλειας όπως αυτοί ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρώτον, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για τη λειτουργία και με ποιους όρους στο ενδεχόμενο κύματος πανδημίας των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ στους Δήμους το Σεπτέμβριο; Δεύτερον, ποιο θα είναι φέτος το ύψος χρηματοδότησής τους και αν θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των γονιών; Τρία, αν θα προχωρήσει επιτέλους η κυβέρνηση στη μονιμοποίηση των εργαζομένων που δουλεύουν με βάση το πρόγραμμα; Και τέλος, ποιο σχεδιασμό έχει για τη διεύρυνση του δικτύου των δημόσιων παιδικών και βρεφικών σταθμών στους Δήμους; Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.